Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το άλλοτε μεγάλο κάστρο τίμησε τον καπετάνιο του. Τον καβαλάρη Άγιο Μινά, που είναι πολιούχος της πόλης και άμεσα συνδεδεμένος με την ιστορία του τόπου και των κατοίκων του, που μια μέρα σαν τη σημερινή δεν θα μπορούσαν, όπως είπα, να απουσιάζουν. Πολύ σημαντική για το Ηράκλειο, γιορτάζει ο Άγιος Μινάς. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στους Μινάδες. Είναι αρχηγός της πόλης, είναι. Καλύτερο, ό,τι καλύτερο για το Ηράκλειο. Έρθαμε αργός, είναι μεγάλη χάρη του. Πολλοί άνθρωποι. Και αυτό κάτι σημαίνει. Σημαίνει ότι υπάρχει η αίσθηση της κοινότητας εδώ, στον τόπο αυτό. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο αυτή την κοινότητα που είναι τόσο ζωντανή να την έχουμε ενεργή, όχι μόνο σε γιορτές, αλλά και στα έργα τα οποία πρέπει να κάνουμε μαζί και που μόνο αν είμαστε όλοι μαζί θα μπορέσουν να προχωρήσουν. Η πόλη έβαλε τα γιορτινά της για να τιμήσει τον Άγιο που καθημερινά στέκεται στο πλευρό των πιστών, οι οποίοι έχουν ως σημείο αναφοράς το μεγαλοπρεπές ναό που είναι αφιερωμένο σε εκείνον. Οι νέες γενιές πρέπει να γνωρίζουν την ιστορία αυτού του ιερού τόπου και εμείς από την πλευρά τη δική μας, με συνεργασία, με συνέργεια, με ενότητα, να αναδείξουμε τον ιερό Μινά του Αγίου Μινά πάρα πολύ σύντομα μέσα από χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ. Εύχομαι χρόνια πολλά, με υγεία, δύναμη, αισιοδοξία. Με ένα κερί στο χέρι και μια ευχή, μπροστά στην εικόνα του πολιούχου του Ηρακλείου, πιστοί παραβρέθηκαν στη Θεία Λειτουργία στο Μητροπολιτικό Ναό, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγένιου, που έστειλε ευχές αγάπης σε όλους τους πιστούς, μιλώντας για τον Άγιο Μινά που αποτελεί μέχρι και σήμερα, όπως είπε, το απάνγιο και το φάρο των Ηρακλειωτών. Ευγνωμόνων στον Άγιο ανθρώπων, από τότε που ήρθε εκείνος στην Κρήτη, Αιγύπτιοσον, και πολιτογραφήθηκε κρητικός, οι Κρήτες τον αγάπησαν και τον έκαναν δικό τους. Και εκείνος έκανε τα πάντα για να καταστεί αυτό που είναι μέσα στους καρδιακούς τους χώρους. Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα. Είναι ταυτόσιμος με το Ηράκλειο. Είναι πολλά χρόνια που ευλαβούμαστε τη χάρη του. Δεν υπάρχει ούτε τουρίστας, ούτε Έλληνας, ούτε κριτικός που να μην μπει μέσα. Εύχομαι η ευλογία του και η χάρη του να μας σκεπάζει. Χρόνια πολλά σε όλους. Ας διδαχτούμε όλοι από το φρόνημά του, ας πιστέψουμε σε αυτόν και ας ευχηθούμε να συνεχίζει να προστατεύει την πόλη. Ευχές πολλές για υγεία, δύναμη, αισιοδοξία και προκοπή. Ο Άγιος Μινάς να φωτίζει τους δρόμους μας. Αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, πλήθος πιστών και επισήμων, όπως και τοπικών αρχόντων και φορέων, ακολούθησε τη λιτανία της εικόνας και των λειψάνων στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, όπου πιστοί ανέμεναν καρτερικά για να ράνουν με λουλούδια την εικόνα του Αγίου, που έσωσε πολλές φορές τους πιστούς του Μεγάλου Κάστρου, ακόμη και από βέβαιες σφαγές. Και φέτος, σε απευθεία σύνδεση, η Κρήτη TV μετέδωσε το μεγάλο εορτασμό, δίνοντας την ευκαιρία και σε όσους δεν μπόρεσαν να βρεθούν στο Μητροπολιτικό Ναό να παρακολουθήσουν την πανηγυρική δοξολογία.